μεγάλη μου χαρά που συμμετέχω σε αυτή την ημερίδα. Με την κυρία Μπούτα, την αγαπημένη μου Ελέγγη, μας συνδέει μία φιλία πάνω από 10 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι στο διάστημα αυτό δεν έχουμε βρεθεί πάρα πολλές φορές από κοντά. Όμως κάθε φορά που επικοινωνούμε, είναι σαν να έχουμε αφήσει μία συζήτηση ατελείωτη την προηγούμενη μέρα. Αισθάνομαι μια βαθιά εκτίμηση για αυτήν και μια βαθιά φιλία και όταν κάλεσε για να λάβω μέρος στη σημερινή ημερίδα, πριν ακούσω το θέμα ή οτιδήποτε, της είπα ένα ναι, θα είμαι εκεί με μεγάλη μου χαρά. Και η αλήθεια είναι βέβαια μετά όταν μου είπε γιατί πρέπει να μιλήσουμε, είχα έναν προβληματισμό για το αν έπρεπε να εξειδικεύσω κάποια πράγματα τεχνοτροπικά, ερμηνευτικά, και ενοιολογικά σε σχέση με την συμβολή των ζωγράφων, των καλλιτεχνών στην απαθανάτηση της Ελληνικής Επανάστασης. Οπότε επέλεξα μάλλον να κάνουμε ένα ωραίο ταξίδι σήμερα, να περιηγηθούμε κάποια έργα τέχνης και να δούμε πώς τελικά η τέχνη, η καλλιτεχνική ματιά αποτυπώνει τα ιστορικά γεγονότα. Και θα ήθελα επίσης να πω ότι μέσα σε όλα αυτά που με συνδέουν με την κυρία Μπρούτα είναι η διαρκής αγάπη μας για την γνώση. Και σε αυτό το ταξίδι στη γνώση βρεθήκαμε κάποια στιγμή συνοδοιπόροι και να που σήμερα ερχόμαστε πάλι εδώ όλοι μαζί να συζητήσουμε ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως είναι η συμβολή της τέχνης στην ιστορική γνώση. Θα με βοηθήσετε λίγο ή θα κάνετε λίγο υπομονή να κάνω share ένα PowerPoint που έχω ετοιμάσει. Η Ελληνική Επανάσταση και ο αγώνας των Ελλήνων για την ελευθερία αποτέλεσαν ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης για τον καλλιτεχνικό κόσμο στην Ελλάδα και την Ευρώπη του 19ου αιώνα κυρίως αλλά και μετέπειτα. Στο πεδίο του οπτικού πολιτισμού και της εικαστικής αναπαράστασης, η εικονογραφία της Δύσης τιμά τον αγώνα των επαναστατημένων Ελλήνων με την παραγωγή πλήθους έργων βασισμένων σε μορφές ηρώων, αλλά και κρίσιμα και συγκλονιστικά γεγονότα της Επανάστασης. Με τη δύναμη του χρωστήρα τους και έχοντας ως θεματική αφετηρία την εξεικόνιση ιστορικών μορφών και γεγονότων του αγώνα, φιλοτεχνούν πίνακες ακαδημαϊκής ζωγραφικής, γραβούρες και λιθογραφίες, με περιεχόμενο ηρωικό, πολεμικό, συμβολικό και αλληγορικό. Έργα που ουσιαστικά οπτικοποιούν και αφηγούνται τον ηρωισμό και την αυτοθυσία των επαναστατημένων αγωνιστών. Μέσω των μνημειακών, επιμελημένα σκηνοθετημένων συνθέσεων των έργων, Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών της ιστορικής ζωγραφικής, αποκτούν μορφή και απαθανατίζονται τα πρόσωπα που έγραψαν ιστορία. Αποτυπώνονται σε ένα κομμάτι χαρτί ή ένα κομμάτι καμβά, όλα όσα βίωναν, όλα όσα έπραταν, όλα όσα ένιωθαν. Οι ψυχικές καταστάσεις ειδοποιούνται με τα οπτικά και αφηγηματικά στοιχεία που επιλέγει ο καλλιτέχνης για να αποδώσει έναν καταιγισμό συναισθημάτων. Τη θλίψη, τον πόνο, την αγωνία, την απόγνωση, το πάθος, την ένταση, τη δράση, την υπερηφάνεια, την τόλμη, τον ηρωισμό, τη δόξα, την αυταπάρνηση μιας χούφτας ραγιάδων. Τρελών, θα έλεγε ο Κολοκοτρώνης, που με ψυχική συνοχή και ομοθυμία τόλμησαν να εξεγερθούν ενάντια στην τυραννία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Άλλοι καταξιωμένοι, άλλοι λιγότερο γνωστοί στους καλλιτεχνικούς κύκλους της Δυτικής Ευρώπης, που εμπνεύστηκαν και απεικόνισαν την Ελλάδα, που ενώ φλεγόταν και ψυχοραγούσε στο πεδίο της μάχης, έστειλαν ταυτόχρονα σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες το χειρό μήνυμα της υπέρτατης θυσίας των Ελλήνων, που όπως αναφέρει ο Παναγιώτης Κανελόπουλος στα ιστορικά του δοκίμια, δεν απετείναξαν μόνο το ζυγόν υπό τον οποίο οι ίδιοι ετέλουν, αλλά κατήργησαν εμέσως την έννοια παντός ζυγού στην Ευρώπη ολόκληρον. Έστελναν το μήνυμα ενός λαού πρότυπο που αγωνιζόταν για την ιστορική του συνέχεια και τη συγκρότηση εθνικής ταυτότητας. Διτός και πολύτιμος υπήρξε ο ρόλος των φιλελλήνων ζωγράφων της Δύσης που με τις δημιουργίες τους αφενός διέσωσαν από τη λύθη συγκλονιστικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας και αφετέρου μετέφεραν το εθνικό ιστορικό αφήγημα σε μια εποχή που κυριαρχούσε στην Ευρώπη οι πολιτικές ανακατατάξεις και οι σκοπιμότητες στην εξωτερική πολιτική των μεγάλων δυνάμεων, κατορθώνοντας ταυτόχρονα να ασκήσουν επιρροή στο κοινό αίσθημα των Ευρωπαίων, να τους ευαισθητοποιήσουν υπέρ του ελληνικού ζητήματος, να μεταστρέψουν την όποια καχυποψία και αμφισβήτηση υπήρχε απέναντι στους αγωνιζόμενους Έλληνες και να τους παρακινήσουν να καταδείξουν έμπρακτα
τη συμπάθεια και την υποστήριξή τους. Δύο ωστόσο γεγονότα στιγματίζουν την Επανάσταση και καθορίζουν ουσιαστικά την αλλαγή στη στάση των Ευρωπαίων για την ελληνική υπόθεση. Και τα δύο αποδίδονται εικαστικά από τον σπουδαίο, ίσως το σπουδαιότερο φιλέλληνα ζωγράφο, Ευγένιο Ντελακρουά, κυριότερο εκπρόσωπο του γαλλικού ρομαντισμού, με μια εικαστική παραγωγή πλέον των 9.000 έργων και σχεδίων μεγάλων διαστάσεων κατά τη διάρκεια της ζωής του. Η σφαγή της Χίου και η έξοδος του Μεσολογίου, έργα εμβληματικά, ανυπέρβλητα, έργα καθιλωτικά που με τη δραματικότητα που αποπνέουν σόκαραν το φιλότεχνο κοινό της Γαλλίας, το συνηθισμένο στις αυστηρές φόρμες του ακαδημαϊσμού και τα δοξαστικά θέματα αντί για τις θηριωδίες και τις καταστροφές, έργα που συγκλώνησαν και εξακολουθούν να συγκλονίζουν το θεατή. Ο Ευγένιο Ντελακρουά υπήρξε ο καλλιτέχνη που, αν και δέχτηκε αρχικά δρυμύτα την κριτική για την παράτολμη τεχνοτροπία που επέλεξε, κατόρθωσε να επηρεάσει όσο κανεί όχι μόνο του παριζιάνικου κύκλου διανοουμένων και φιλότεχνων τη εποχή, αλλά και την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη εν γέννη, φιλοτεχνώντα κάθε φορά μία ελεγία πόνου στην ανθρώπινη δυστυχία, ταυτόχρονα όμω και μία θριαμβική ελεγία ύμνο στην ανθρώπινη ψυχική δύναμη. Το Γενάρη του 1824, ο Ντελακρουά συναντά τον Γάλλο συνταγματάρχη του πολεμικού ναυτικού, Ολιβιέ Βουτιέ, ένα θερμό υποστηρικτή του ελληνικού ζητήματος. Είναι αυτός που τον εμπνέει και τον παροτρύνει να αποτυπώσει την τραγωδία της ανίποτης σφαγής της Χίου. Ο Βουτιέ διηγείται στον Ντελακρουά με κάθε λεπτομέρεια ιστορίες από τον πόλεμο στην Ελλάδα. Να σημειωθεί ότι το 1821, ο Βουτιέ παραιτήθηκε από το ναυτικό και εντάχθηκε στους Έλληνες μαχητές της Επανάστασης υπό την ηγεσία του Δημήτρη Ψηλάντη. Ο καλλιτέχνης παθιάζεται τόσο πολύ από όσα ακούει, ώστε ξεκινά την ίδια κιόλας ημέρα να ζωγραφίζει την τραγική αυτή σελίδα της ελληνικής ιστορίας, δημιουργώντας μια σύνθεση δυναμική με τις μορφές σε πρώτο επίπεδο και ένα προοπτικό βάθος που εντείνει τη δραματικότητα της σκηνής. Όπως αναφέρει η διευθύντρια του Μουσείου Ντελακρουά, ο πίνακας προκάλεσε εκτός από τη θεματολογία και για τον τρόπο που ο καλλιτέχνης επεξεργάστηκε το θέμα του. Ο πίνακας αυτός παραβιάζει τη διάταξη της σύνθεσης, ενώ με τα αισθητικά μέτρα της εποχής, όλη η σύνθεση πρέπει να συγκλίνει προς το κέντρο, προς το κεντρικό πρόσωπο. Στο συγκεκριμένο πίνακα δεν υπάρχει ήρωας. Είναι ένας πίνακας ιστορίας που δεν έχει πρωταγωνιστή. Και είναι η ένταση των χρωμάτων και η βιαιότητα της κίνησης που επιλέγει ο καλλιτέχνης για να αποδώσει και να συμβολήσει τη φρίκη που βιώνουν οι κάτοικοι του μαρτυρικού νησιού. Η έντρομη μορφή της ηλικιωμένης γυναίκας, τα παγωμένα βλέμματα των χιωτών, τα σταυρωμένα χέρια του πολεμιστή, η νεκρή μάνα με το μωρό που προσπαθεί να φτάσει στο στήθος της, ο έφηπος Τούρκος που αρπάζει τη μισόκυμνη γυναίκα, ο διάχυτος φόβος, η οδύνη, η αγωνία, η απόγνωση συγκλονίζουν τις αισθήσεις. Ο πίνακας η σφαγή, κατά άλλους οι σφαγές της Χίου, αποτέλεσε έμπνευση για πολλούς καλλιτέχνες της εποχής εκείνης, ώστε να στρέψουν το βλέμμα τους στην ελληνική επανάσταση. Ταυτόχρονα όμως, επέτρεψε στο δημιουργό του να διακριθεί και να καταξιωθεί καλλιτεχνικά στην τόσο νεαρή ηλικία των 26 χρόνων. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό το τόσο σύνθετο και απαιτητικό έργο ολοκληρώθηκε σε ένα διάστημα μόλις 8 μηνών και αγοράστηκε στη συνέχεια από τη γαλλική κυβέρνηση για 6.000 νομίσματα. Στο επόμενο έργο, η ηρωική Ελλάδα προσωποποιείται ως μια πολύ όμορφη γυναίκα, η Ελληνίδα γυναίκα, που ξεπροβάλλει μέσα από το σκούρο φόντο, το φόντο του πολέμου, φορώντας ένα λευκό παραδοσιακό ένδυμα, ξεκούμποτο στο στήθος, όρθια επάνω στα ερείπια του Μεσολογγίου που έχουν καταπλακώσει έναν αγωνιστή, με το πρόσωπο σε 3/4, στραμμένη προς το θεατή, με τα χέρια σε στάση απόγνωσης. Με μία πρώτη ματιά, θα λέγαμε ότι η συγκλονιστική αυτή μορφή εκλιπαρεί για βοήθεια. Καθώς, όπως φαίνεται πίσω της, επικρατεί το χάος της σφαγής και πήγεται η ηρωική έξοδος. Στο βάθος άλλωστε, ο εχθρός, ένας μαύρος άνδρας με κίτρινο τουρμπάνι, καρφώνει τη σημαία της νίκης του στο έδαφος. Σε δεύτερη ανάγνωση όμως, διαπιστώνουμε ότι τα χέρια αυτά δεν ζητούν βοήθεια. Ή έστω δεν παρακαλούν μόνο γι' αυτό. Πρωτίστως, δηλώνουν απερίφραστα ότι η Ελλάδα ξεπροβάλλει μέσα από τη μακάβρια σκηνή της καταστροφής της πόλης και στέκει ακόμη όρθια, ζωντανή και αποφασισμένη να μην λυγίσει. Και έστω κι αν ο κλοιός του θανάτου σφίγγει τόσο, αυτή με προτεταμένο στήθος
προσκαλεί και προκαλεί τον εχθρό, δηλώνοντάς του την αγέροχη, παρά τις τόσες κακουχίες, παρουσία της. «Είμαι εδώ και σε περιμένω. Και είμαι εγώ που επιλέγω το θάνατο και όχι την παράδοση σε σένα». Το αλληγορικό έργο «Η Ελλάδα ξεψυχώντας τα ερείπια του Μεσολογγίου» εξυπηρετεί απόλυτα την καλλιτεχνική προπαγάνδα του φιλέλληνα δημιουργού υπέρ του ελληνικού λαού, μεταφέροντας στην Ευρώπη το μήνυμα της νίκης. Της νίκης του ελεύθερου πνεύματος, της νίκης της αδούλωτης ψυχής των Ελλήνων, που θυσιάζονται για την ανεξαρτησία τους. Και είναι αυτό το μεγαλείο της ανθρώπινης δύναμης και της αυτοθυσίας που εξημείονται Λακρουά, καταγράφοντας και αποτυπώνοντας την ιστορία έναν χρόνο μόλις μετά το πραγματικό ιστορικό γεγονός. Το επόμενο έργο, το οποίο φιλοτεχνήθηκε στα χρόνια της ωριμότητας του καλλιτέχνη, ο έφηπος Έλληνας αγωνιστής, απεικονίζει ένα επεισόδιο του ελληνικού αγώνα που, αν και χωρίς ηρωική διάθεση και αποφεύγοντας κάθε πολεμικό υπαινιγμό, κατορθώνει με τη βαρύτητα που δίνει ο καλλιτέχνης στην ένταση των χρωμάτων και της κίνησης να μεταφέρει και πάλι το μήνυμα της νίκης στην αναμέτρηση μεταξύ χριστιανών και απίστων. Ο αγωνιστής, σε πρώτο επίπεδο, περνά με το άλογό του πάνω από τον νεκρό Οθωμανό. Το βλέμμα του αλόγου, που στρέφει το κεφάλι προς τον εχθρό που κείται στο χώμα, συγκλονίζει με την εκφραστικότητά του και είναι τόσο ζωντανή η αναπαράσταση της σκηνής, ώστε αισθανόμαστε πως ακούμε το καλπασμό του αλόγου και τον πυροβολισμό στα δεξιά του πίνακα. Ο Καρλ Κράτσάιζεν, φιλέλληνας Γερμανός αξιωματικός του στρατού, αυτοδίδακτος ζωγράφος, σχεδιαστής και χαράκτης, εικονογράφος πολεμικών συνθέσεων και προσωπογράφος, ήρθε στην Ελλάδα το 1826. Πολέμησε ως εθελοντής με τους Έλληνες για περίπου ένα χρόνο σε σημαντικές μάχες των Αθηνών και της πολιορκίας της Ακροπόλεως και σε αυτόν οφείλουμε τις προσωπογραφίες σημαντικών οπλαρχηγών του αγώνα, όπως ο Κολοκοτρώνης, ο Νικηταράς, ο Μακρυγιάννης, ο Καραϊσκάκης, ο Κανάρης, ο Κίτσος Τζαβέλας, ο Μιαούλης και άλλοι. Όντας παρών στην Τρίτη Εθνοσυνέλευση, φιλοτέχνησε 19 πορτρέτα μεγάλων μορφών του αγώνα με μολύβι σε χαρτί που, παρά τον απλοϊκό χαρακτήρα της εικαστικής τους απόδοσης, απαθανάτησαν με τον πλέον ρεαλιστικό τρόπο τις μορφές των ηρώων του 21 και αποτέλεσαν βάση για πολλά πορτρέτα τους που παρουσιάστηκαν αργότερα από άλλους καλλιτέχνες. Όταν επέστρεψε στη Γερμανία, βασιζόμενος σε αυτά τα σχέδια, δημιούργησε λιθογραφίες και κυκλοφόρησε από το 1827 ως το 1831 μια σειρά 7 λευκομάτων με τον τίτλο «Προσωπογραφίες των διασημωτέρων Ελλήνων και Φιλελλήνων», μαζί με μερικές απόψεις και ετοιμασίες σχεδιασμένες εκ του φυσικού και δημοσιευμένες από τον Καρλ Κράτσάιζεν. Κάθε λεύκομα περιείχε 3-4 πορτρέτα και ένα ή δύο ελληνικά τοπία που έτυχαν μεγάλης αποδοχής στην Ευρώπη λόγω και του ότι λειτουργήσαν ως πρωτογενές υλικό πολεμικής ανταπόκρισης. Στο σχέδιο μάλιστα του καλλιτέχνη βασίστηκε η μορφή του Κολοκοτρώνη που εμφανιζόταν στα χαρτονομίσματα των 5.000 δραχμών του 1984. Ο Αρί Σέφερ ήταν γαλλολανδός ζωγράφος του ρομαντισμού, φημισμένος για τους πίνακές του που βασίστηκαν σε έργα λογοτεχνίας του Δάντη, του Γκέτε, του Λόρδου Βίρονα, αλλά και για τα έργα του που εμπνεύστηκε από θρησκευτική θεματολογία. Πολύ γόνιμη υπήρξε επίσης η εικαστική του παραγωγή σε προσωπογραφίες ισχυρών προσωπικότητων της εποχής του. Το έργο του Ισουλιώτησες, αναφερόμενος ωστόσο σε ένα γεγονός που έλαβε χώρα πριν την Επανάσταση και συγκεκριμένα το 1803, όταν ο Αλή Πασάς πολιορκούσε το Σούλι, εξυμνεί αιώνια τη γυναίκα σύμβολο, που προτιμά το θάνατο από τη δυστυχία και την ατίμωση στα χέρια του Οθωμανού δυνάστη, απαθανατίζοντας την ιστορία των 60 γυναικών του Σουλίου, που μαζί με τα παιδιά τους χορεύουν το χορό του Ζαλόγου και γκρεμίζονται στα βράχια, επιλέγοντας το θάνατο από την αιχμαλωσία. Στον πίνακα Ελληνόπουλο που υπερασπίζεται τον πατέρα του, ο τραυματισμένος πατέρας δεν εγκαταλείπει το σπαθί του, παρά την αδυναμία του να πολεμήσει, όπως αποτυπώνεται σχεδιαστικά από το λυγισμένο καρπό του δεξιού χεριού, το αριστερό χέρι που ακουμπά στο χώμα και στηρίζει το λαβωμένο κορμί και το εκφραστικό βλέμμα που μπορεί να δηλώνει όχι μόνο το προφανές, δηλαδή τον πόνο που κάνει τον αγωνιστή να υποφέρει, αλλά και την οργή του που δεν μπορεί να συνεχίσει τον αγώνα. Η σκυτάλη περνά λοιπόν στο νεαρό γιο, που το καθήκον τον καλεί
να αναπληρώσει την απώλεια του πατέρα, υποδηλώνοντας το σκηνικό της συνεχούς δράσης στο πεδίο της μάχης. Ο Λουί Ντιπρέ ήταν Γάλλος ζωγράφος, χαράκτης, περιηγητής, αρχαιολάτρης, που συνέβαλε και αυτός με την καλλιτεχνική του ματιά στο να αποκαλύψει το πρόσωπο της Ελλάδας των νεότερων χρόνων, μιας Ελλάδας που την εποχή εκείνη ήταν ελάχιστα γνωστή στην Ευρώπη. Φτάνει στη χώρα το Φεβρουάριο του 19 και επισκέπτεται την Κέρκυρα, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά, τα περίχωρα της Αττικής και τα νησιά του Σαρονικού, πριν συνεχίσει την περιήγησή του στην Κωνσταντινούπολη. Ζωγραφίζει πρόσωπα, τοπία, ιστορικές και θρησκευτικές σκηνές και δημοσιεύει τα έργα του 1825 σε ένα μνημειώδες εικονογραφημένο ταξιδιωτικό χρονικό με τον τίτλο «Ταξίδι στην Αθήνα και την Κωνσταντινούπολη», μια συλλογή από πορτρέτα, τοπία, ελληνικές και οθωμανικές ενδυμασίες. Ζωγραφίζει τον Νικόλαο Μητρόπουλο, τον Νικολάκη όπως αναγράφεται στον τίτλο του πίνακα, να υψώνει τη σημαία στο Φρούριο στα Σάλωνα το Πάσχα του 1821, που είναι και η μοναδική σκηνή με πολεμική διάθεση στο χρονικό του. Το όλο θέμα με τις τρεις μορφές, στο κάτω μέρος των δύο νεκρών, του Έλληνα και του Τούρκου, και στο κέντρο του Νικόλαου Μητρόπουλου, που πατά επάνω στο άψυχο κορμί και τα όπλα του εχθρού, και στην κορύφωση μιας άτυπης πυραμίδας, στη σημαία που την κρατά με το αριστερό χέρι της καρδιάς, ενώ στο δεξί σφίγγει αποφασιστικά το σπαθί, λειτουργεί ως σύμβολο της Επανάστασης, αποπνέοντας την έξαρση των συναισθημάτων, την ικανοποίηση της επερχόμενης θυσίας και τη σιγουριά της τελικής νίκης. Ο Εμίλ Ντε Λανσάνκ ήταν Γάλλος ζωγράφος που ειδικευόταν στα πορτρέτα, τα ιστορικά θέματα και τις στρατιωτικές σκηνές, μαθητής του Σέφερ, από τον οποίο γνωρίζει την ιστορική ζωγραφική και με τον οποίο συνεργάζεται στη φιλοτέχνηση αρκετών έργων. Η θυσία της μάνας λίγο πριν το τραγικό τέλος είναι ένα έργο εμβληματικό που μεταφέρει στο θεατή όλη τη δραματικότητα του ρομαντικού κινήματος με τον ηρωισμό που αποπνέει η θεματολογία που παρουσιάζει ο καλλιτέχνης, η μορφοπλαστική απόδοση που επιτυγχάνει και η χρωματική ένταση που προκαλεί η επιλογή και εκτεταμένη χρήση του κόκκινου. Η μεσολογήτησα μάνα, που έχοντας σκοτώσει πρώτα τον εχθρό, παίρνει ίδια τη ζωή του παιδιού της και κρατώντας το άψυχο κορμάκι του, ετοιμάζει την αθυσιαστή από την απόγνωση και το φόβο της παράδοσης στον εχθρό. Ο Ιταλός ζωγράφος Τζουζέπε Ματσόλα αναπαριστά την επίθεση του Ιμπραήμ στο Μεσολόγγι τον Νοέμβριο του 1825, λίγους μήνες πριν τις συγκλονιστικές στιγμές της εξόδου. Επίθεση που αποκρούστηκε από τους υπερασπιστές της πόλης, που παρά τις κακοχίες που βίωναν, εξακολουθούσαν ακόμη να αντέχουν. Ο Λουί Ζωζέφ του Σεν Γουσινιόν ήταν Γάλλος ζωγράφος που ειδικευόταν και αυτό στην ιστορική ζωγραφική. Στο έργο του «Η τελευταία μετάληψη των μεσολογγητών» διακρίνεται δεξιά ο επίσκοπος Ρογόνι Ιωσήφ, ο άνθρωπος που το βράδυ της εξόδου μαζί με τον αρχιμανδρίτη Γεράσιμο Ζαλογκίτη και όσους Έλληνες γύρισαν πίσω από τη μάχη, ανάπηροι και τραυματίες, κλείνονται στο Μήλο και ανατινάζουν την παρατοθαποθήκη στις 23 Απριλίου του 1826. Πρόκειται για μια πολυπληθή σύνθεση, τεχνικά με εμφανή το χρωματικό πλούτο της παλέτας του καλλιτέχνη και ερμηνευτικά με δυναμική απόδοση των ψυχικών καταστάσεων της εξάντλησης, της απόγνωσης, του φόβου, της ελπίδας, όπως αποτυπώνονται στις μορφές των προσώπων. Το 1826, ο Φλαμανδός ζωγράφος Ζωζέφ Ντενίς Οντεβάρ απεικονίζει στον πίνακά του «Τελευταίοι υπερασπιστές του Μεσολογγίου» ένα επεισόδιο από τον ελληνικό αγώνα της ανεξαρτησίας, όπως αναφέρει ο συμπληρωματικός τίτλος του έργου. Ελάχιστοι από τους εναπομείναντες υπερασπιστές της πόλης ετοιμάζονται να ανατιναχτούν με βαρέλια πυρίτιδας. Κάποιοι περιμένουν στοικά το τέλος, άλλοι αγκαλιάζονται, ένας γονατισμένος μεσολογγίτης μοιάζει να προσεύχεται και ο αρχιερέας στοχεύει με το όπλο την πυρίτιδα. Ενώ οι Τούρκοι στρατιώτες εισέρχονται στη σκηνή επάνω δεξιά. Ο Πέτερ Φωνές ήταν Γερμανός ζωγράφος που διακρίθηκε κυρίως στις αναπαραστάσεις μαχών και απαθανάτησε με κινηματογραφικό τρόπο ιστορικές στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης. Όντας αγαπημένο πρόσωπο του φιλέλληνα βασιλιά της Βαβαρίας Λουδοβίκου του Πρώτου, έτυχε της οικονομικής του στήριξης για να έρθει στην Ελλάδα ως απεσταλμένος ρεπόρτερ της εποχής,
να συνοδεύσει το γιο του Λουδοβίκου και βασιλέα της Ελλάδας Όθωνα και να καταγράψει τα ιστορικά γεγονότα δημιουργώντας έργα ειδησεογραφικού χαρακτήρα που ήλπιζε να ισχυροποιήσουν τους δεσμούς μεταξύ της Βαυαρίας και του νεοσύστατου ελληνικού κράτους και να μεταφέρουν στη Δύση την κατάσταση που επικρατούσε στην Ελλάδα. Ο Φωνές υπηρέτησε σπιστά το σκοπό της αποστολής του και μάλιστα όταν δεν είχε ο ίδιος προσωπική άποψη για κάποιο γεγονός ή δεν γνώριζε από κοντά κάποιον από τους ήρωες του 21, συνέλεγε πληροφορίες από περιγραφές απλών ανθρώπων, τις αξιολογούσε συνθετικά και εν συνεχεία απέδιδε μορφές και στιγμές της Επανάστασης όσο πιο πιστά γινόταν. Χαρακτηριστική είναι η παρουσίαση της Μπουμπουλίνας να καθοδηγεί με ανδρεία και αποφασιστικότητα τους συναγωνιστές της προτάσσοντας το χέρι. Δημιούργησε 39 πίνακες με θεματολογία από την Ελληνική Επανάσταση, παρουσιάζοντας τις πιο γνωστές μορφές του αγώνα, όπως τον Παλαιόν Πατρόν Γερμανό, τον Κολοκοτρώνη, τον Νικηταρά, τον Μάρκο Μπότσαρη, τον Καραϊσκάκη, τον Μακρυγιάννη, τον Διάκο, τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο, τον Πέτρο Μαυρομιχάλη, τον Ανδρούτσο, τους Αλέξανδρο και Δημήτρο Υψηλάντη και άλλους. Θα ήθελα να ολοκληρώσω αυτή την παρουσίαση με έναν από τους κορυφαίους Έλληνες ζωγράφους του 19ου αιώνα, θεμελιωτή της σχολής του Μονάχου, το Θεόδωρο Μπριζάκη. Το σημαντικό του έργο για την έξοδο του Μεσολογγίου, ο Μπριζάκης που μεγάλωσε ορφανός από πατέρα, τον κρέμασαν οι Τούρκοι στα χρόνια της Επανάστασης, απαθανατίζει την ωραϊκή έξοδο των κατοίκων της πόλης του Μεσολογγίου τη νύχτα του Απρίλη του 26. Σε μία σύνθεση με κατακόρυφο προσανατολισμό, χωρίς προοπτικό βάθος, ο καλλιτέχνης αναπτύσσει το θέμα σε δύο επίπεδα. Στο ουράνιο, όπου ένθρονος ο Παντοκράτορας ευλογεί τους αγωνιστές, ενώ άγγελοι με δάφνινα στεφάνια ετοιμάζονται να στέψουν τους ήρωες, και το επίγειο, όπου πάνω στην αξίλινη γέφυρα, οι αγωνιστές ορμούν έξω από τα τείχη της πόλης, κραδένοντας τα σπαθιά. Η κεντρική, μεγαλόσωμη μορφή του μεσολογγίτη αγωνιστή, με το ατρόμητο βλέμμα, την απαστράπτουσα φουστανέλα, ζωσμένη με τα όπλα, κρατώντας το δεξί χέρι το γιαταγάνι και υψώνοντας με το αριστερό την ανεμίζουσα γαλανόλευκη σημαία με το σταυρό στο κοντάρι, γίνεται σύμβολο των υψηλών ιδανικών και της ανθρώπινης υπέρβασης. Σύμβολο δόξας, τιμής, ανδρείας, καθήκοντος και ελευθερίας. Πνευματικής, ψυχικής και σωματικής. Δίπλα του, άλλοι αγωνιστές πυροβολούν. Άλλοι δίνουν μάχη σώμα με σώμα. Άλλοι λαβώνονται, άλλοι πέφτουν νεκροί, άλλοι χαροπαλεύουν. Γυναίκες μάχονται στο πλευρό των ανδρών, άλλες έχουν πέσει με τα παιδιά τους στο χαντάκι. Αντρόγυνα δίνουν το ίστατο φιλί του αποχαιρετισμού πριν το θάνατο. Όλες οι μορφές αποπνέουν κάτι υπερφυσικό. Περιβάλλονται άλλωστε από το θείο. Βαδίζουν την ευλογία του Παντοκράτορα. Και κάπως έτσι, ξαφνικά, οι κραυγές πόνου των ερτιμοθάνατων αγωνιστών πάβουν να ηχούν. Οι κλαγκές των όπλων σιωπούν, ο αχός της μάχης καταλαγιάζει και οι μεσολογγίτες προκαλούν το θάνατο αγέροχα. Προχωρούν σαν να πηγαίνουν σε γιορτή. Πρόκειται για μία σύνθεση αριστουργηματική. Μία σύνθεση άκρως επιμελημένη που συνδυάζει το ρομαντικό πνεύμα με την ακαθάριστη. Πώς θα ακούσει, άμα έχει πετάξει ένα έξω, δεν παίζει. Εν κατακλείδη, οι ζωγράφοι που περιλήφθηκαν στην παρουσίαση αυτή και πολλοί ακόμη που απαθανάτησαν με τα έργα τους το 21, αλλά για λόγους οικονομίας χρόνου δεν θα μπορούσαν να παρουσιαστούν όλοι σε αυτή την ημερίδα, μας βοηθούν μέσω της οπτικής αναπαράστασης να κατανοήσουμε ιστορικές έννοιες, να εμπεδώσουμε σημαντικά γεγονότα, να ανασυνθέσουμε την ιστορική εικόνα των προσώπων που πρωταγωνίστησαν στην Επανάσταση, να συσχετίσουμε νοηματικά τις οπτικές και αφηγηματικές πληροφορίες που αντλούμε από τα έργα τους και να τις συνδέσουμε με την προϋπάρχουσα ιστορική γνώση και να συνειδητοποιήσουμε τελικά τόσο την επιρροή των ιστορικών γεγονότων στην τέχνη, όσο και τη δυνατότητα της τέχνης να λειτουργήσει ως αξιόπιστη ιστορική πηγή και εργαλείο μάθησης στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Εγώ τώρα τι να πω, σαν μεσολογγίτισα πρώτα απ' όλα, μισή μεσολογγίτισα, για αυτά που είδα,
το πώς η τέχνη αποτυπώνει την ιστορία, το πώς η ιστορία εμπνέεται από την τέχνη, όλα λειτουργούν αλληλεπιδραστικά. Και όλα αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα που ξέρω ότι κάνει η Τόνια στην Κόρινθο και με πόσους τρόπους ευαισθητοποιεί τη μαθητική κοινότητα, μας κάνει να σκεφτούμε πραγματικά, Τόνια, για το ποια θέση έχει η τέχνη στο σημερινό σχολείο. Και εφόσον μας ακούν και άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν έτσι, έχουν πιο υψηλά ιστάμενες θέσεις από εμάς, η τέχνη πρέπει να ξαναβρει τη θέση της στο σχολείο. Και δεν υπάρχει πιο αποδοτικός, μαθησιακά αποτελεσματικός τρόπος από το να διδασκόμαστε την ιστορία μέσα από την τέχνη. Ήξερα πολύ καλά ότι η Τόνια θα γεμίσει τέχνη το πάνελ και εμείς το χρειαζόμασταν. Θαύμασα πραγματικά αυτούς τους ζωγράφους που έρχονταν στην Ελλάδα. Εντυπωσιάστηκα από το γεγονός ότι δεν θα είχαμε πραγματικά αυτές τις απεικονίσεις των προσώπων εάν δεν είχαμε αυτούς τους ζωγράφους. Άρα νομίζω ότι ο ρόλος της τέχνης και ο ρόλος της Τόνιας, που είναι ο διαμεσολαβητής ανάμεσα στην ιστορία και σε αυτό που αποτυπώνεται μέσα από την τέχνη, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλοι Τόνια Δαναβάρα. Δεν έχω ήχο από την Τόνια, δεν ξέρω γιατί, ελπίζω ότι με ακούτε όλοι. Και, να πω ότι η Τόνια δεν τιμά την Ελληνική Επανάσταση και την έξοδο του Μεσολογγίου μόνο με λόγια. Πριν 3 χρόνια, 4 μπορεί να κάνω και λάθος, ντυμένη με την παραδοσιακή στολή της Κορίνθου, δεν ξέρω. Πες μας, Τόνια. Μαζί με την κυρία Στέφα. Γι' αυτό είμαστε εδώ και οι δύο σήμερα από την Κόρινθο, γιατί αγαπάμε τον τόπο σας, αγαπάμε το Μεσολόγγι και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ολυγίας και η Φιλαρμονική μας συμμετέχουν όλα τα χρόνια σε εορτές εξόδου και κρατούσαμε και το λάβαρο της Φιλαρμονικής. Συγχαρητήρια. Εγώ όταν είδα την Πέμπτη συγκινήθηκα πάρα πολύ και εύχομαι να έρθει η στιγμή να αντιθείτε κι εσείς, να αντιθούμε κι εμείς και να περάσουμε να κάνουμε, να πω κάτι έτσι παρενθετικά τώρα, στα πλαίσια του διδακτορικού μου και κάνοντας μία έρευνα για τις γιορτές εξόδου και πώς ξεκίνησαν από την κυρία Αλεξανδροπούλου, συνταξιούχος, φιλόλογος και η πρώτη έφορος αρχαιοτήτων, Τόνια, στο ονομάτο Λακαρνανίας, μου περιέγραψε με τόση παραστατικότητα πώς μετεπαναστατικά οι μεσολογγίτες βγήκαν με τα καντιλάκια και τα θυμιατήρια και πήγαν εκεί προς τον κήπο των Ηρών, όπου τα κόκαλα ανοιχτά και εκτεθειμένα σε όλους δημιουργούσαν πραγματικά μια τόσο συγκινητική ατμόσφαιρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Δαναβάρα. Καλό. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να κάνω τώρα ένα δημόσιο κάλεσμα για να τον δεσμεύσω κατά κάποιο τρόπο, τον κύριο Βαλαόρα που ακολουθεί. Έχω κάνει μια συζήτηση με τον πρόεδρο του Κέντρου Πολιτισμού και με τον Δήμαρχο και θα ήταν μεγάλη χαρά μας αν θα ήθελε να πραγματοποιήσει μια έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη Κορίνθου, για να πενέψω λίγο και το σπίτι μας, να πω ότι η Πινακοθήκη εκθέτει έργα του Ρούμπενς, του Ροντέν, του Νταλή, του Γκόγια, έχει μια πολύ σημαντική συλλογή. Να τον προσκαλέσουμε λοιπόν να εκθέσει αυτά τα καταπληκτικά του έργα με τις προσωπογραφίες των ηρών της Επανάστασης. Θα είναι πολύ μεγάλη χαρά για μας να αποδεχτεί αυτή την πρόταση. Εμείς θα έρθουμε προσωπικά εγώ να τα παραλάβω για την απόλυτη ασφάλεια των έργων και να τα φιλοξενήσουμε στην Πινακοθήκη. Να λοιπόν πώς υπάρχουν γέφυρες. Το ζητούμενο είναι και οι πολιτικές συνέργειες. Κάποια που προκύπτουν διάφορα μέσα από αυτές τις όμορφες συναντήσεις. Ακριβώς.